Τώρα, επειδή σας φιλοξενώ στο Δελτίο, θα ήθελα ένα σχόλιο. Στις τελευταίες εκλογές, το ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό να κάνει ιδιαίτερη μνήμα και στον Θόδωρο Καρυπίδη και στον Λευτέριο Ανίδη. Είδαμε όμως ότι και οι δύο έχασαν. Και ο κύριος Καρυπίδης στην περιφέρεια, με τεράστια διαφορά από την πρώτη Κυριακή από τον Γιώργο του Κασαπίδη, αλλά και τον Λευτέριο Ανίδη. Πώς σχολιάζετε ότι οι δύο στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Ιωαννίδης, χάσανε εδώ την περιοχή? Δεν τους πίστεψε ο κόσμος, δεν πίστεψε αυτά που λέγανε, γιατί ήταν από τους ανθρώπους, ειδικά από ο Περιφερειάρχης ο σημερινός, που πίστευε και πιστεύει ακόμα στο έργο του Πρωθυπουργού ότι συνέφερε εδώ στην περιοχή. Ένα σχόλιο θα ήθελα από τον γραμματέα της Νομαρχιακής. Ναι, καταρχήν δεν είναι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο. Ο Δήμαρχος Κοζάνης. Υποστηρίχθηκε. Ναι, ναι, ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης. Δεν είναι στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, ανήκει, όπως γνωρίζετε, σε άλλο χώρο, προέρχονταν από άλλο χώρο. Υποστηρίχθηκε όμως από το ΣΥΡΙΖΑ η δημοτική κίνηση Κοζάνης που στηρίζει τον Λευτέρη του Ιωαννίδη. Όπως και ο Περιφερειάρχης, ναι, μεν όσο είναι Περιφερειάρχης, είχε πολύ καλή συνεργασία και, για θεσμικούς, και από το θεσμικό του ρόλο και με την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι ούτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2014 ήταν ανεξάρτητος ο κ. Καρυπίδης. Ναι, ήταν ανεξάρτητος. Κύριε Πασαλίδη, δεν μπορεί να μην είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ όταν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις εν ενεργεία του κόμματος. Ήταν προχθές που ήταν η κυρία Χατζηγεωργίου, ήταν εκεί. Δεν είδαμε παράδειγμα να είναι εκεί ο κ. Κασαπίδης. Ναι, άρα για να συμμετέχει κάποιος εν ενεργεία σημαίνει ότι είναι στέλεχος, όπως και στην Πτολεμαϊδά που είχατε εκδήλωση. Κύριε Βάκρατσα, προχθές. Δεν μπορεί να μην δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές ήταν η κυρία Χατζηγεωργίου που λέτε, ήταν μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην όνομα της Προοδευτική Συμμαχία συμμετέχουν άτομα, προσωπικότητες, οι οποίες δεν είναι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Καρυπίδης. Ακαλείται δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βέβαια, στην Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι μέλος εγγεγραμμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ναι, δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω αυτό. Αυτό. Γι' αυτό ρωτάω, πώς σχολιάζετε έτσι την. Εσείς λέγατε όλο τον καιρό ότι έκανε έργο ο κύριος Καρυπίδης, αλλά έχασε τις εκλογές. Πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε. Πολλοί τον χρεώνουν για τη στάση του, τη φιλία του με τον κύριο Τσίπρα, με τον Πρωθυπουργό, ότι δεν ήταν υπέρμαχος ενάντια στη συμφωνία των προσωπών και άλλα πολλά. Και αυτά, από ό,τι φάνηκε, εγώ την προσωπική μου άποψη την κατέθεσα και μέσα στο κόμμα. Η συμφωνία ως ένα σημείο, όχι ότι ήταν η κυρίαρχη, αλλά έπαιξε ως ένα σημείο το ρόλο της όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. Υπήρχε και υπάρχει μια στενή σχέση του Περιφερειάρχη με τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, τώρα εμείς το έργο πιστεύουμε, το έργο, και αυτό είναι αποδεκτό, έχει γίνει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Αν ήταν αρκετό ώστε να τον έδινε τον αέρα να κέρδιζε αυτές τις εκλογές, αυτό αποδείχθηκε από το αποτέλεσμα της κάλυψης ότι δεν έφτανε. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Είστε ευχαριστημένος έτσι από τις πανηβάσεις της κυβέρνησης στην περιοχή μας? Γιατί υπήρχαν και υποσχέσεις, κοιτάξτε, από 600 συνέδριο πολλά, τα οποία δεν έγιναν. Τουλάχιστον το ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης που στην περιοχή μας δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι τι αντιμετωπίζαμε παλιά. Παλιά αντιμετωπίζαμε ότι είχαμε την έλευση ακόμη και του Πρωθυπουργού που αναφέρεται, αν θα είναι στην Κοζάνη. Τα 3-4 χρόνια που υπήρχε η κυβερνητική θητεία είχαμε την έλευση ενός υπουργού, ενός κεντρικού στελέχους της εκάστοτε κυβέρνησης. Εδώ είδατε, σε αυτά τα χρόνια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη ιδίως πάρα πολλές φορές. Το πρώτο συνέδριο περιφερειακό, που ήταν ένα συνέδριο περιφερειακό που μιλούσε για την ανάπτυξη γενικά σε όλη την Ελλάδα και ήταν ένα πιλωτικό σχέδιο. Ξεκίνησε από την Κοζάνη. Τα έργα που γίνανε στην Κοζάνη όσον αφορά, επειδή είμαστε και ενεργειακός νομός, την επένδυση με την κατασκευή της 5 μονάδος, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ούτε καν η άδεια για την κατασκευή. Και άλλα παράλληλα έργα, υπήρχαν οι παρεμβάσεις εκείνες, ώστε νομίζω ότι η κυβέρνηση έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της προς την Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία.